Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα έχουμε τέτοια συμμετοχή σήμερα. Όχι γιατί παρεξηγώ την ικανότητα κινητοποίησης των συντρόφων και των φίλων μας στην περιοχή. Έχει γίνει μια σειρά από τέτοιες συζητήσεις σε πολλές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι προηγούμενες, οφείλω να σας πω, ήταν λίγο πιο εσωτερικής κατανάλωσης. Σήμερα η συμμετοχή είναι, όπως είπε και ο Κώστας, είναι παραπάνω από εξαιρετική. Και δεν δείχνει μόνο το πόσο ικανοί είναι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας στην περιοχή, δείχνει και ένα αυξημένο ενδιαφέρον μοιραία λόγω των εξελίξεων και κυρίως της διάχυτης ανησυχίας που είμαι σίγουρος ότι πολλοί και πολλές από εσάς έχετε και για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για το τι πρόκειται να γίνει στη Μέση Ανατολή, για το τι γίνεται στην Κύπρο με την αποκλειστική οικονομική της ζώνη ή για το τι γίνεται, για να ξεκινήσω από εκεί, με το μακεδονικό, με τις διαπραγματεύσεις για το μακεδονικό. Θα ξεκινήσω λοιπόν από εκεί, υπό την έννοια του ότι ενώ έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις, έχει υποβαθμιστεί στην ατζέντα των ειδήσεων λόγω της διάχυτης επιθετικότητας που υπάρχει στη Μέση Ανατολή αλλά και στην περιοχή μας, στο Αιγαίο και την Κύπρο. Και νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε σε αυτά, στις εξελίξεις τελευταίες, γιατί όχι μόνο στις εξελίξεις, να τις συνδέσουμε λίγο με το συνολικό πλαίσιο για το μακεδονικό. Γιατί είναι ένα πρόβλημα, και ξεκινάω με αυτό, είναι ένα πρόβλημα 26 ετών. Και οφείλω να σας πω, δεν θα μπω σε μια δασκαλίστικη μεγάλη ιστορική αναδρομή κτλ. Θα πιάσουμε τα κύρια σημεία. Οφείλω να σας πω ότι σε αυτά τα 26 χρόνια που το μακεδονικό παραμένει άλυτο, δηλαδή σε αυτά τα 26 χρόνια που δικαιώνονται οι φωνές του εθνικισμού και κυριαρχούν και στις δύο πλευρές, αυτή που ιτάται δεν είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αυτή που ιτάται διπλωματικά είναι η χώρα μας. Γιατί σε αυτά τα 26 χρόνια που έχουμε κατορθώσει εντός εισαγωγικών να διατηρούμε άλυτο το πρόβλημα, είναι πάνω από 100 οι χώρες που έχουν αναγνωρίσει τη γειτονική μας χώρα με τη συνταγματική της ονομασία ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ή να θυμίσω ότι τη δεκαετία του 90 η κυβέρνηση ελληνική του Αντρέα Παπανδρέου είχε επιβάλει εμπάργκο για το οποίο τιμωρηθήκαμε διπλωματικά. Αυτά λοιπόν τα 26 χρόνια υποχωρεί η ελληνική θέση. Να απαντήσω εμέσως σε κάποιες κατηγορίες. Έγιναν τα δύο συλλαλητήρια και οι διάφοροι πονηροί βγήκαν στις ρούγες, βγήκαν στα τηλεοπτικά παράθυρα και άρχισαν να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει το όνομα Μακεδονία στους γείτονες και άρα προδίδει το εθνικό συμφέρον. Για πάμε λίγο πίσω, ειδικά οι παλιότεροι, κάτι θα θυμηθείτε. 1991 δεν κυβερνούσε ο τότε συνασπισμός. Κυβερνούσε ο κ. Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του σημερινού, ο αείμνηστος και αυτός υπουργός εξωτερικών της χώρας, Αντώνης Σαμαράς. Συνέρχονται οι υπουργοί εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ΕΟΚ τότε, για να υπογράψουν την πράξη διάλυσης, επονίδη στη στιγμή κατά τη γνώμη μου στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Υπήρου, την πράξη διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας. Ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών την υπογράφει ανεπιφύλακτα, δηλαδή δεν καταγράφει ούτε καν κάποια υποσημείωση όπως συνηθίζεται στις διπλωματικές αποφάσεις που να λέει ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται για την αναγνώριση συνιστόσας δημοκρατίας της πάλι ποτέ Ιουγκοσλαβίας με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Καταγράφεται λοιπόν η ονομασία, η συνταγματική της ονομασία το 91. 1995 ενδιάμεση συμφωνία Πασόκ στην κυβέρνηση, όχι ο συνασπισμός. Ενδιάμεση συμφωνία, ένα βήμα μπροστά από την πλευρά που το βλέπουμε εμείς. Πρέπει όμως κάποιος να υπενθυμίσει σε αυτούς που σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δίνει το όνομα Μακεδονία, ότι με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 κατοχυρώθηκε ως προσωρινή ονομασία της γειτονικής χώρας η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το πρώην αναφέρεται στη Ιουγκοσλαβική, δεν αναφέρεται στη Μακεδονία. Ο όρος λοιπόν Μακεδονία υπάρχει ως συστατικό και της διπλωματικά αποδεκτής ονομασίας γειτονικής χώρας από το 1995 με την υπογραφή μας, ορθώς λέμε εμείς. Υπάρχει όμως και στην πραγματικότητα αναγνωρισμένος από περισσότερα από 100 κράτη σε αυτά τα 26 χρόνια που δεν το λύνουμε.
Πού είναι το ζουμί της υπόθεσης, να πάμε λίγο ιστορικά πιο πίσω. Η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας αναπτύχθηκαν από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι από την περίοδο του Τίτο, για την οποία διάφοροι ανιστόρητοι λένε ότι είναι η περίοδος που δημιούργησε το πρόβλημα, όχι καθόλου. Και συγκεκριμένα άρχισαν να διαμορφώνονται τα πράγματα και να αναδιατάσσονται όταν το 19ο αιώνα είχαμε την ανάδυση των διάφορων τοπικών εθνικισμών που γέννησαν τις εθνικές ταυτότητες και τις εθνικές συνειδήσεις. Πιο πριν από την ανάδυση των εθνικιστικών ρευμάτων που διαμόρφωσαν εθνικές συνειδήσεις, η συνείδηση διαμορφωνόταν ανάλογα με το σε ποια εκκλησία υπαγόσουν ως πιστός και ποια ήταν η επαγγελματική σου θέση, ποιο ήταν το εισόδημά σου. Μέσα λοιπόν από πολλές διακυμάνσεις, αυτό που έχει σημασία να κρατήσουμε, και αφού σας πω ότι για μια περίοδο ο ελληνικός εθνικισμός προσπαθούσε να πείσει τους τοπικούς πληθυσμούς ότι είναι Μακεδόνες απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, πιστέψτε το, υπάρχουν επίσημα έγγραφα ελληνικών κυβερνήσεων της εποχής προπαγανδιστικά, γιατί ήθελαν να τους δημιουργήσουν μια τέτοια ταυτότητα ώστε να τους αποκόψουν από το βουλγαρικό και το σέρβικο εθνικισμό και να τους βάλουν να πολεμήσουν για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Αυτό δεν έγινε και πραγματικότητα, οφείλω να σας πω. Θα σας πω λοιπόν μόνο, θα σας θυμίσω ένα παράδειγμα, ότι την περίοδο πολύ πριν τον Τίτο στη Ιουγκοσλαβία υπάρχει ένας λαός που αυτοπροσδιορίζεται ως Μακεδονικός και στην ελληνική Μακεδονία γεωγραφικά, στη δυτική και την ανατολική, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι είναι σλαβόφωνοι τις πρώτες δεκαετίες μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στην Ελλάδα. Κάποιοι αισθάνονται σλαβόφωνοι Έλληνες, κάποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες, ορισμένοι, όπως συμβαίνει με τους απλούς ανθρώπους στα χωριά, δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ στο να προσδιορίσουν ποια είναι η εθνική τους ταυτότητα. Αυτό όμως που είναι ιστορικό γεγονός και πρέπει να το κρατήσουμε είναι πώς το ελληνικό κράτος επιφύλαξε σκληρότατη καταπίεση για αυτούς τους ανθρώπους με καθημερινή επιτήρηση από τη χωροφυλακή, το στρατό, την εκκλησία, τους ντόπιους ακροδεξιούς παράγοντες που έπαιζαν πάντα το ρόλο του εθνικόφρονα, με βίαιη απαγόρευση του να μιλούν στα χωριά τη μητρική τους γλώσσα και πριν τη Χούντα, έτσι, μιλάμε για όλη αυτή την περίοδο και την περίοδο του εμφυλίου και το μετεμφυλιακό κράτος, να μην μιλούν τη μητρική τους γλώσσα, που δεν ήταν ούτε ελληνικά ούτε σέρβικα, ακόμη και να μην μπορούν να τραγουδήσουν τα τραγούδια τους στα πανηγύρια των χωριών τους. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι υπήρξαν, μιας και μιλώ σε ανθρώπους αριστερούς και προοδευτικούς, ότι υπήρξαν χιλιάδες άνθρωποι, αντάρτες που αυτοπροσδιορίζονταν ως Σλαβομακεδόνες, που πολέμησαν στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πέθαναν, βασανίστηκαν ή εξορίστηκαν και στο τέλος το μετεμφυλιακό κράτος τους στέρισε και την ελληνική ηθαγένεια. Τώρα, φτάνει με την ιστορική αναδρομή γιατί έχουμε πολλά θέματα να πιάσουμε στη σημερινή εκδήλωση. Ποιο είναι το παρακάτω και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Την πάγια θέση μας που διαμορφώθηκε ως λεγόμενη εθνική θέση, πιστεύω λίγο ως πολύ τη γνωρίζετε. Μια σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία και ένα προσδιορισμό γεωγραφικό, η οποία θα είναι έργα όμνες, δηλαδή έναντι όλων, δηλαδή για όλες τις χρήσεις. Αυτή είναι η θέση για την οποία αγωνίζεται η κυβέρνηση σε συνδυασμό με την απαλυφή, αλυτρωτικών διατυπώσεων στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες? Στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης βγαίνει και λέει είμαστε με τη θέση του Βουκουρεστίου, του Κώστα του Καραμαλή, το 2008, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Δηλαδή την εθνική θέση που περιέγραψα ακριβώς αμέσως προλίγου. Αμέσως μετά τα δύο συλλαλητήρια, ο Μητσοτάκης λέει διαστόματος του επικοινωνιολόγου του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος τονίζει ότι αυτή είναι επίσημη θέση παράταξης,
ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνενέσει σε ονομασία για τα Σκόπια που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία. Αμέσως μετά μεσολαβούν δηλώσεις κορυφαίων στελεχών όπως τώρα η Μπακογιάννη, που ζητούν η παράταξη Νέας Δημοκρατίας να κινηθεί σε πιο ρεαλιστική βάση και να συμφωνήσει στη λύση της σύνθετης ονομασίας, για να βγει και να αλλάξει τρίτη φορά θέση η Νέα Δημοκρατία διαστόματος Μητσοτάκη και να πει «Δεν έχω προεξοφλήσει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας». Αυτό λοιπόν το κόμμα που θέλει να λέγεται υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα κατηγορεί την κυβέρνηση για διγλωσία στο μακεδονικό. Όταν εντός του ίδιου του κόμματός τους, στις δύο κρισιμότερες περιόδους, μαζί με το Βουκουρέστι που ήταν η τρίτη, υπήρχαν πάντα δύο απόψεις. Όταν προκλήθηκε το πρόβλημα με την ανεξαρτητοποίηση της γειτονικής δημοκρατίας, σας θυμίζω ότι ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς, που έριξε την κυβέρνηση και είχαμε πάει σε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου προσήλθε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Νέα Δημοκρατία, με τη θέση Α, αυτή που αργότερα πάνω κάτω διαμορφώθηκε σε εθνική θέση, και ο Υπουργός Εξωτερικών της ίδιας κυβέρνησης, Νέα Δημοκρατία, με τη θέση Β, ο Σαμαράς, που έλεγε καμία παραχώρηση του όρου Μακεδονία, αφού ένα χρόνο πριν, όπως σας είπα στην αρχή, έχει υπογράψει την ύπαρξη ενός τέτοιου κράτους επί της ουσίας. Παθαίνουμε λοιπόν λίγο ναυτία με τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ τα πράγματα στον κυβερνητικό συνασπισμό είναι ξεκάθαρα από την πρώτη μέρα που υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παντρεύτηκε με τους ανεξάρτητους Έλληνες το 2015, ούτε δήλωσε υποκριτικά ότι ταυτιζόμαστε ιδεολογικά με αυτό το κόμμα. Τι είπαμε τίμια τα δύο κόμματα που είναι στον κυβερνητικό συνασπισμό, που είναι ο Καραμέρος, είμαστε τρία, είναι και οι οικολόγοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι είπαν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ? Είπαν, έχουμε μία κοινή στόχευση που είναι να οδηγήσουμε τη χώρα έξω από αυτό το μνημονιακό καθεστώς. Να ενισχύσουμε το δίχτυ προστασίας των φτωχών, να εφαρμόσουμε κοινωνικές πολιτικές όσο μας παίρνει και με βάση αυτό το πολιτικό συμβόλαιο συμπορευόμαστε στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία υποκρισία. Ο καθένας έχει διατυπώσει τη θέση του και από εκεί και πέρα αυτοί που ρίχνουν την μπάλα στον κυβερνητικό συνασπισμό οφείλουν να κάνουν ένα σχόλιο γι' αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ασέλγησε στην ιστορική του θέση για το μακεδονικό, αλλάζοντάς την πριν από λίγες μέρες και επίσημα στη τηλεόραση. Εδώ οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το 1992, από την πρώτη στιγμή που προκύπτει το πρόβλημα, το ΚΚΕ είναι διορατικό και έχει σωστή ανάλυση για το θέμα τότε. Αυτή τη θέση την προδίδει σήμερα. Δεν συντάσσεται με τη σύνθετη ονομασία και την απαλυφή των αληθρωτισμών, αλλά βγάζει ως επίσημη θέση ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταψηφίσει οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία φέρει η παρούσα κυβέρνηση στη Βουλή. Έτσι το διατύπωσε. Άρα λοιπόν, επειδή τα κουκιά στη Βουλή είναι μετρημένα και επειδή οι πολιτικές διαθέσεις όλων των κομμάτων είναι διατυπωμένες, ο κλήρος, εάν κατορθώσουμε να έρθει συμφωνία στη Βουλή με βάση αυτά που μένουν, είναι οι κοινοβουλευτικές ομάδες, πέφτει στις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμίου που συγκρότησαν πρόσφατα το κίνημα αλλαγής, για να μας αποδείξουν αν είναι στη σωστή, στην προοδευτική πλευρά του ποταμού σε ένα ζήτημα με τέτοια συμβολική αλλά και πολιτική βαρύτητα. Και γιατί έχει πολιτική βαρύτητα, και να τελειώσουμε με το μακεδονικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν οραματιζόμαστε την ανάπτυξη της χώρας, την κοινωνική πρόοδο της χώρας και την ανάδειξη της Ελλάδας σε ένα ρυθμιστικό παράγοντα σταθερότητας, η σταθερότητα περνάει μέσα από τη συνανάπτυξη. Δεν πρόκειται να υπάρξει αυτόνομη ανάπτυξη μιας χώρας εάν δεν συνοδευτεί από κινήσεις συνανάπτυξης της γειτονιάς της. Δείτε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Στη Σκανδιναβία, για παράδειγμα, οι οικονομίες και τα κράτη, η πορεία τους είναι αλληλένδετη. Και στην οικονομία και στις κοινωνικές υπηρεσίες και στο κοινωνικό κράτος. Αν εμείς έχουμε την αυταπάτη ότι η Ελλάδα από μόνη της θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, ενώ οι χώρες με τις οποίες γειτονιάζει, έχει σύνορα, θα συνεχίζουν να βυθίζονται στην καταπίεση, στην οικονομική καταστροφή και στη μαζική φτώχεια και ανεργία,
Γιατί τα ελληνικά μεγέθη μπροστά σε αυτά που παίζουν στη Φύρομ, για παράδειγμα, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι. Μέσος μισθός $230. Σχεδόν 200 ευρώ. Μέσος, όχι κατώτατος. Και 2 εκατομμύρια πληθυσμός με background την αγροτική οικονομία. Αυτή είναι η κατάστασή τους, γι' αυτό και μεταναστεύει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για τη συνανάπτυξη της Βαλκανικής. Και να σας πω κάτι άλλο, για να κλείσω με αυτό το ζήτημα του Μακεδονικού. Μας κατηγορούν, βγήκε το ΚΚΕ για παράδειγμα και λέει ότι πάνε να βρουν συμφωνία γιατί πρέπει η Φύρομ να μπει στο ΝΑΤΟ. Και για να μπει στο ΝΑΤΟ πρέπει να έχει λυθεί η διένεξη με την Ελλάδα. Είναι μία από τις προϋποθέσεις για να μην βάλουμε βέτο στην θερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εμάς όμως μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Σίγουρα η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι μία προτεραιότητα πολιτική της παρούσας κυβέρνησης της Φύρομ. Αλλά αν εμείς παλεύουμε λοιπόν για τη συνανάπτυξη των Βαλκανίων, θέλουμε τα Δυτικά Βαλκάνια να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως θέλει και ο κόσμος τους. Θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουν αναπτυξιακά κονδύλια, για να πάρουν αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι θέμα τους αν θα το χειριστούν όσο υπέροχα το χειρίστηκε το παλιό πολιτικό καθεστώς στην Ελλάδα ή αν θα το χειριστούν αναπτυξιακά. Αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τις γειτονικές μας χώρες να ξεκολλάμε όλοι μαζί από τη φτώχεια και τη μιζέρια. Στηρίζουμε λοιπόν την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων γιατί είναι παράγοντας σταθερότητας. Θέλουμε και η Σερβία, μια μεγάλη δύναμη της περιοχής που έχει πάρει ορίζοντα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δικαιοσύνης και σε όλους άλλους τομείς διαφάνειας κτλ. Προκειμένου να ενταχθεί γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε περισσότερους συμμάχους ως εγγύηση για την εδραίωση μιας σταθερότητας. Γιατί δυστυχώς στην περιοχή μας δεν έχουμε σταθερότητα και τώρα θα με επιτρέψετε να περάσω από την ανατολική και νοτιοανατολική πλευρά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα και αυτό μπορεί να είναι, ακούγεται λίγο ως κλισέ. Είναι πάρα πολύ περίπλοκα γιατί αν πριν από 4 χρόνια, 5, έλεγε κάποιος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Τουρκία θα γίνει πραξικόπημα και ο Ερντογάν μέσα σε ένα βράδυ θα έχει φανερώσει ένα τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική ατζέντα και τρόπο διακυβέρνησης, κάποιος θα έλεγε, μπορεί να είναι λίγο υπερβολικά αυτά που λες, ειδικά το πρώτο, έτσι, το ενδεχόμενο του να εκλεγόταν ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτον λοιπόν, γιατί είναι περίεργα. Ζήτημα πρώτο, η αστάθεια της υπερδύναμης, της πρώτης υπερδύναμης. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται διαχρονικά από μία αλφα ή βήτα σταθερότητα. Ξέρεις ότι έχει κάποιους κεντρικούς στόχους, ξέρεις ότι έχει και διάφορα μέσα για να προσπαθεί να τους πραγματοποιήσει. Αυτό βέβαια δεν ήταν πάντα καλό, γιατί πολλές φορές κατέληγε σε πολέμους, σε επεμβάσεις. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή έχουμε μία αμερικανική διοίκηση υπό τον Τραμπ, η οποία προκαλεί το χάος, συζητώντας περί εξωτερικής πολιτικής, περί γεωπολιτικής. Γιατί? Γιατί εντός της διοίκησης Τραμπ υπάρχουν αντιμαχόμενες πλευρές και προσεγγίσεις στο ποιες πρέπει να είναι προτεραιότητες των ΗΠΑ. Μια κακή είδηση, για παράδειγμα, ήταν η αντικατάσταση του Υπουργού Εξωτερικών πρόσφατα. Θα είδατε προφανώς, κάποιοι από εσάς όσοι παρακολουθείτε, ότι ο Τραμπ έδιωξε τον Ρεξ Τίλερσον και έβαλε στη θέση του τον Πομπέι. Το πρόβλημα με τον Πομπέι είναι ότι έχει την ίδια γραμμή με τον Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τη στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Κρατήστε το Ιράν γιατί παίζει ρόλο σε πολλά από τα πράγματα που συζητάμε απόψε. Θα σας εξηγήσω παρακάτω. Ο Πομπέι λοιπόν ως πρώην διοικητής της CIA είναι στην ίδια πολιτική γραμμή με τον Τραμπ. Ποια είναι αυτή η γραμμή? Δεν υπάρχει ISIS, δεν υπάρχει Τουρκία, δεν υπάρχει Άσαντ, δεν υπάρχει τίποτα. Ο βασικός εχθρός μας στην περιοχή είναι το Ιράν. Και άρα ένα μεγάλο διεθνές κεκτημένο που είναι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που έχει υπογραφεί από, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επί Ομπάμα, προσπαθεί η διοίκηση Τραμπ να βρει τρόπο να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία. Προς το παρόν η ευρωπαϊκή πλευρά αντιστέκεται σε αυτό και αυτό είναι θετικό. Δηλαδή διαβεβαιώνει το Ιράν ότι η συμφωνία θα συνεχιστεί. Ήταν μια ιστορική διπλωματική συμφωνία για να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην περιοχή. Ο Τραμπ λοιπόν θέλει να τη σκίσει αυτή τη συμφωνία. Και δυστυχώς ο νέος Υπουργός Εξωτερικών είναι στην ίδια γραμμή. Τώρα, θα σας πω λίγο για τη Συρία και θα τελειώσω με την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο Συριακός πόλεμος έτσι όπως τον ξέραμε ως τώρα, από το 2011 που ξεκίνησε, φτάνει στο τέλος του με τη μορφή που είχε μέχρι σήμερα. Και οι παγκόσμιοι αλλά και οι περιφερειακοί παίκτες ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Ποιες είναι οι ζώνες στη Συρία αυτή τη στιγμή? Τρεις. Πρώτη είναι η ζώνη που ελέγχει ο Άσαντ, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Ο Άσαντ υποστηρίζεται από τη Ρωσία και το Ιράν και ελέγχει, όπως σας είπα, το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της διεξόδου στη Μεσόγειο. Ζώνη δεύτερη είναι, ελέγχεται από σουνιτικές αραβικές ομάδες που υποστηρίχθηκαν πριν λίγες εβδομάδες, που υποστηρίχθηκαν από την Τουρκία στο Ιντλίπ και πρόσφατα κατέλαβαν μαζί με τον τουρκικό στρατό την Αφρίν και την επικράτεια βόρεια του Χαλεπίου. Η τρίτη ζώνη είναι στα βόρεια και, βόρεια και ανατολικά της Συρίας, ένα μεγάλο τρίγωνο γης ανατολικά του ποταμού Εφράτη που ελέγχεται από τους Κούρδους της Συρίας, υποστηριζόμενο από 2.000 Αμερικανούς στρατιώτες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να καλέσουν την Αμερικανική αεροπορία για υποστήριξη. Τι εκτιμάμε για την παρούσα κατάσταση, τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες? Έχει βγει ο Τραμπ και έχει απειλήσει ευθέως, αποκαλώντας ζώο τον Άσαντ, ότι θα βομβαρδίσει εναντίον του Άσαντ. Υπάρχει μια απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας ότι αν γίνει κάτι τέτοιο η Ρωσία θα καταρρύψει τους αμερικανικούς πυράβλους και άρα πια δεν μιλάμε για μια σύγκρουση στην περιοχή δι' αντιπροσώπων όπως γινόταν μέχρι τώρα, έτσι. Η Ρωσία στήριζε τον Άσαντ, ήταν ο αντιπρόσωπός της, και το Ιράν, και η Αμερική στήριζε τους Κούρδους και διάφορες ισλαμιστικές ομάδες στην προηγούμενη φάση. Τώρα δεν μιλάμε για πόλεμο δι' αντιπροσώπων σε περίπτωση που πηγαίναμε σε αυτό. Τώρα θα μιλούσαμε για ευθεία σύγκρουση της πρώτης υπερδύναμης με μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις στον κόσμο και στρατιωτικά δεύτερη δύναμη, έτσι, τη Ρωσία. Αμέσως μετά, χτες, έρχεται μια δήλωση του Τραμπ ότι δεν είπα ότι θα βομβαρδίσω αμέσως, είπα ότι θα το σκεφτούμε. Γιατί αντιλαμβάνονται στο Λευκό Οίκο ότι αυτό οδηγεί σε ευθεία σύγκρουση με τους Ρώσους στρατιωτικοί, με ανταλλαγές πυράβλων. Και άρα πάμε πια σε μια διεθνοποιημένη σύραξη στην περιοχή που υπερβαίνει το χαρακτήρα της περιφερειακής σύγκρουσης. Γίνεται κάποιο τύπου παγκόσμια, διεθνής, τέλος πάντων, σύραξη. Τι εκτιμάμε εμείς? Το zoom είναι στα συμβόλαια ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης Συρίας, σημείο πρώτο. Αυτά υπόσχονται δουλειές και κέρδη για τα επόμενα 10 χρόνια και ακόμα μεγαλύτερα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη θέλουν οι διάφορες δυνάμεις να καρποθούν από τους γεωενεργειακούς δρόμους που θα καθοριστούν με το τέλος της σύγκρουσης. Δηλαδή, το μεγάλο κομμάτι της επόμενης μέρας, μόλις τελειώσουν οι συγκρούσεις. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν ετοιμάζονται είτε για τη μεγάλη σύγκρουση, είτε όπως εκτιμούμε εμείς, για τη μεγάλη συμφωνία. Γι' αυτό και εμφανίζονται έτοιμοι για όλα, εντός εισαγωγικών, σε επίπεδο ρητορικής, προκειμένου να καταλάβουν περισσότερο χώρο, να μεγαλώσει λίγο τον πόη τους, εν ώψη των διαπραγματεύσεων για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Ποια είναι λοιπόν η προσωπική μου εκτίμηση? Είναι ότι ο στόχος όλων είναι να κλιμακώσουν την ένταση ως την επίτευξη μιας μεγάλης συμφωνίας και όχι ενός μεγάλου πολέμου. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι υπάρχουν ισχυρά αντικρουόμενα συμφέροντα, ακόμη και μεταξύ αυτών που εμφανίζονται ως σύμμαχοι μεταξύ τους. Όπως για παράδειγμα τριμερή συνεργασία Ρωσία-Τουρκία-Ιράν. Έχει και εσωτερικές έρηδες αυτή η συμμαχία. Μπορεί να φαίνονται ως σύμμαχοι αυτοί οι τρεις στο Συριακό, αλλά κάποιες βασικές επιδιώξεις της Τουρκίας για τη μεταπολεμική Συρία προσκρούν στα ρωσικά συμφέροντα. Δεύτερον, οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν σφραγίσει την επικράτησή τους με τη συνεισφορά της Ρωσίας, του Ιράν και των δυνάμεων της Λιβανέζικης Χεσμπολάχ, του Σιητικού τόξου δηλαδή, ενάντια στους Σουνίτες. Και άρα υπάρχει ένα ερώτημα, εφόσον ο Άσαντ έχει κατορθώσει να εδραιώσει τη ζώνη που επικρατεί, γιατί τον συμφέρει, όπως ισχυρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, να έχει ρίξει τα χημικά για τα οποία τον κατηγορούν? Οφείλω να σας πω ότι προσωπικά μιλώντας, και όχι εκφράζοντας ΣΥΡΙΖΑ, εμένα η υπόθεση μου θυμίζει την υπόθεση του Ιράκ το 2003. Έτσι.
Η ρητορική του Λευκού Οίκου τουλάχιστον προσομοιάζει πάρα πολύ στην τότε ρητορική επικυβέρνησης Μπούς. Τώρα, υπήρξε και ένα επεισόδιο που ήταν, είναι αμεληταίο μέσα στην όλη φασαρία, αλλά δεν καθόλου αμεληταίο για το ποιοι συγκρούονται στην περιοχή. Χτυπήθηκε πυραυλικά κοντά στην πόλη Χόμς η στρατιωτική βάση Τίγια, κωδικός ΤΑΦ 4. Είχαμε 14 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ήταν 7 Ιρανοί αξιωματικοί. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί η Συρία, η Ρωσία και το Ιράν, ο σιητικός άξονας υπό την κυδαιμονία των Ρώσων, δείχνουν την Ισραηλινή αεροπορία πίσω από την επίθεση. Ο Ισραηλινός στρατός δε ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει την είδηση. Αυτό λοιπόν το συμβάν, γιατί σας το αναφέρω? Γιατί συγκαταλέγεται στο τοπίο που θα διαμορφωθεί στη μεταπολεμική Συρία. Και τι σημαίνει συγκεκριμένα, σε τι αναφέρομαι? Στο γεγονός ότι το Ιράν δεν προτίθεται να φύγει από την περιοχή εάν δεν πάρει ανταλλάγματα στη μοιρασιά, αλλά το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα ήθελαν πάρα πολύ να φύγει το Ιράν. Να σας πω και ένα σημείο για τη Σαουδική Αραβία, ότι ενώ μέχρι πρόσφατα παρακολουθούσε τις εξελίξεις στη Συρία, αλλά ήταν προσιλωμένη στο μέτωπο που έχει ανοίξει στην Ιεμένη, για το οποίο η ανθρωπότητα δεν μαθαίνει τίποτα, ενώ έχουν γίνει συγκλονιστικές σφαγές ανθρώπων, γιατί εκεί παίζει ο ανταγωνισμός τους με το Ιράν στην Ιεμένη. Αυτή τη στιγμή αλλάζει στάση, εμπλέκεται πιο δυναμικά και δεν είναι τυχαία η συνάντηση του Σαουδάραβα πρίγκιπα με τον Μακρόν, στο οποίο πέρα από τη γαλλο-σαουδική συμφωνία ότι οι γαλλικές εταιρείες θα πάνε στη Σαουδική Αραβία και θα χτίσουν συναυλιακό χώρο, ξενοδοχεία κτλ., υπάρχει και αγοραπολισία όπλων, αλλά υπάρχει κατά τη γνώμη μας και μια συνεννόηση για την επόμενη μέρα στη Συρία. Να σας πω ότι οι Σαουδάραβες, βλέποντας και την αλλοπρόσαλη στάση της Τουρκίας, με την οποία θα κλείσω την απόψινη μου τοποθέτηση, προσπαθούν έναντι των Αμερικανών και των δυτικών συμμάχων να αναβαθμίσουν τη θέση τους στην περιοχή επίσης για την επόμενη μέρα ως στρατιωτικός εταίρος, πέρα από τα ενεργειακά. Και ας το κρατήσουμε αυτό για το παρακάτω. Γι' αυτό υπάρχει και έντονη κινητοποίησή του στην τελευταία περίοδο. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, κυπροτουρκικά και το τι τελικά συμβαίνει με την Τουρκία, που νομίζω ότι μάλλον ενδιαφέρει τους πιο πολλούς εδώ μέσα. Σημείο πρώτο. Από αυτά που σας περιέγραψα μέχρι τώρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή, θέλω να τα συνδέσετε με ένα ισχυρισμό που προκύπτει από τα όσα διαβάσματα έχει κάνει ο καθένας περί εξωτερικής πολιτικής. Το Αιγαίο και τα ελληνοτουρκικά, ή παρακολουθώντας τα τουρκικά media, έτσι, και τον τουρκικό δημόσιο κυβερνητικό λόγο των τελευταίων δεκαετιών. Τα ελληνοτουρκικά ποτέ δεν υπήρχαν, και το κυπριακό, ποτέ δεν ήταν στην κορυφή της ατζέντας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτή τη στιγμή τα όσα συμβαίνουν κυρίως ως αντανάκλαση του παιχνιδιού που παίζει ο πρόεδρος Ερντογάν για τα όσα συμβαίνουν στη Συρία, τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πράγματα δεν είναι αστεία σε αυτή την περίπτωση. Γιατί? Η Τουρκία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί... Ακόμη και αν ο Πομπέι, ο καινούριος Υπουργός Εξωτερικών, θα μπορούσε να είναι θειασότης από ό,τι μαθαίνουμε και μιας ιδέας του να εκδιωχθεί η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, κανένας αμερικανικός παράγοντας, κανένας νατοϊκός παράγοντας δεν μπορεί να σκεφτεί έτσι εύκολα ότι ξαφνικά το ΝΑΤΟ θα εγκαταλείψει το δεύτερο μεγαλύτερό του στρατό με μια σειρά από βάσεις στην περιοχή, έτσι, στη χώρα της Τουρκίας. Παρότι ήδη έχουν γίνει κάποιες μεταφορές και όπλων και αεροσκαφών από αμερικανικές βάσεις στην Τουρκία σε βάσεις σε άλλες χώρες. Για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, πρέπει να δούμε την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Πάμε λοιπόν. Μετά το πραξικόπημα επιταχύνεται μία διαδικασία αυταρχοποίησης στο όνομα της επιβολής του δόγματος ή του οράματος της νέας Τουρκίας. Οι πυλώνες ιδεολογική και πολιτική του οράματος Νέας Τουρκίας είναι τρεις. Το σουνιτικό Ισλάμ, ο νεοφιλελευθερισμός στην οικονομία και ο εθνικισμός ως κληρονομιά από την κεμαλική παράδοση.
Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους συστηματικά η διακυβέρνηση του Ερντογάν και το κόμμα του, το ΑΚΕΠΕ, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, δουλεύει από τότε που ο Ερντογάν πρωτοεκλέχθηκε. Παρότι μπορούμε να πούμε ότι τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του ακολούθησε εντελώς διαφορετική στρατηγική, πολύ πιο ανεκτική, πολύ πιο ανοιχτή για το κουρδικό ζήτημα, για τα ελληνοτουρκικά, για το κυπριακό. Η στρατηγική όμως αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Είναι έκπληξη. Το μέγεθος του αυταρχισμού και της αλλοπρόσαλης τάσης είναι έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, ο Ερντογάν από τότε που ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης μας έχει προειδοποιήσει σε δημόσια ομιλία του, λέγοντας χαρακτηριστικά η δημοκρατία είναι σαν ένα τρένο. Επιβιβαζόμαστε και όταν φτάσουμε στον προορισμό μας, όταν κάνουμε τη δουλειά μας, μπορούμε και να αποβιβαστούμε. Τι ζούμε λοιπόν μετά το πραξικόπημα? Ζούμε μια μετακίνηση και του ίδιου του Προέδρου αλλά και του κόμματός του προς τα δεξιά και ακροδεξιά. Ενώ το προφίλ που είχε καλλιεργήσει ήταν ενός πιο ανοιχτού ισλαμικού κόμματος της δεξιάς, αλλά πιο ανοιχτού και πιο ανοιχτού στο διάλογο. Συνάπτει λοιπόν πολιτικό συνασπισμό με το κόμμα εθνικιστικής δράσης του Μπαχτσελή. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε ως γκρίζι λύκη, γκρίζι λύκους. Συμφωνήσε το. Συνάπτει λοιπόν συμφωνία για τις βουλευτικές εκλογές του 19, προσέξτε το λίγο αυτό, για τις βουλευτικές εκλογές του 19 και τις προεδρικές εκλογές του 19. Έχουν κάνει ήδη, θα αλλάξουν και τον εκλογικό νόμο για να επιτραπεί, ενώ δεν επιτρεπόταν μέχρι τώρα, η ύπαρξη προεκλογικών συνασπισμών συνεργασίας. Αυτό λοιπόν μετακινεί το κυβερνητικό μπλοκ προς τα ακροδεξιά. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα, αυτά που έχουμε ανοιχτά. Και τους δύο φαντάρους μας που είναι στην Αδριανούπολη και αναμένουν και αναμένουμε και τα ζητήματα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών που έχει δημιουργήσει η Τουρκία μετά την κρίση των ημείων, όπου να υπενθυμίσω πίσω δεν κυβερνούσε ο συνασπισμός, κυβερνούσε ο Σιμίτης και ο Πάγκαλος, έτσι. Και ευχαριστούσαν την Αμερική που επιτέλους άνοιξε ένα ζήτημα γκρίζων ζωνών με την ανοχή της στο Αιγαίο. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Ότι η αξιωματική αντιπολίτευση που ένας παραδοσιακός πολιτικός πυλώνας Τουρκίας, το ΤΖΕΧΕΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα της Κεμαλικής Παράδοσης, που ταυτόχρονα έχει και σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα, αντί να επιλέξει να ασκήσει αντιπολίτευση τώρα που ο Ερντογάν μετακινείται προς την ακροδεξιά, στο κέντρο, για να πάρει αυτόν τον κόσμο μαζί του με μια ατζέντα κατά του αυταρχισμού, κατά των παραβιάσεων του συντάγματος, κατά του γεγονότος ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν χιλιάδες στελέχη τους φυλακές, τα μίντια δεν μπορεί κανείς να γράψει τίποτα αντίθετο για την επιχείρηση για το Αφρίν ή κατά του Προέδρου, είναι κατευθείαν κρατούμενος. Αντί λοιπόν να ασκήσετε ή την οικονομική κρίση στην Τουρκία. Δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε. Το 1 ευρώ έχει φτάσει 5,18 τουρκικές λίρες. Το Σεπτέμβρη ήταν 1:4. Η τουρκική οικονομία οδεύει στον γκρεμό. Ασχέτως του τι επίπεδα ανάπτυξης παρουσιάζει στα χαρτιά, στο Δουνουτού και στην Παγκόσμια Τράπεζα, αυτά είναι αστιότητες. Και το Δουνουτού επίσης τα δέχεται, γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα όταν μεθαύριο θα έχει καταρρεύσει η οικονομία της Τουρκίας να τους πάρουν τηλέφωνο και να τους πούν «Δεν έρχεστε να μας δώσετε ένα δάνειο». Θυμίζω ότι ο Ερντογάν όταν εξελέγει ήταν αυτός που αποπλήρωσε το υπολοιπόμενο δάνειο της Τουρκίας στο Δουνουτού και έγινε και ήρωας γιατί έφυγε το Δουνουτού επί της θητείας του. Τώρα λοιπόν το Δουνουτού έχει κάτι στη γωνία, δέχεται τα οικονομικά στοιχεία των Τούρκων και περιμένει. Αντί λοιπόν η αντιπολίτευση, η βασική αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, να κινηθεί σε ένα τέτοιο χώρο πολιτικά, θεματολογία λοιπόν τέτοια, κοινωνική, πολιτική, δημοκρατική, και να συμμαχήσει με την αριστερά, ακόμη και αν είναι η φιλοκουρδική αριστερά, με την οποία παραδοσιακά οι Κεμαλικοί δεν τα έχουν πολύ καλά. Το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, το ΧΕΝΤΕΠΕ που έχουμε σχέση και έχει 5.000 μέλη στη φυλακή, επιλέγει να ανταγωνιστεί τον πρόεδρο Ερντογάν και το κυβερνών κόμμα το ΑΚΕΠΕ στο ποιος είναι καλύτερος εθνικιστής. Με αποτέλεσμα να έχουμε δηλώσει από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κιλιτσδάρογλου, τύπου ο Ερντογάν έχει χαρίσει 12 νησιά στην Ελλάδα. Αυτά που οι Τούρκοι μεταβάλλονται
με βάση ποιο πολιτικό στέλεχος της αντιπολίτευσης κάνει δηλώσεις. Είναι σαν ακορντεόν τα νησιά, αμφισβητώντας ευθέως τη συνθήκη της Λοζάνης και την εφαρμογή της και επαναφέροντας τα ζητήματα γκρίζων ζωνών που ο ίδιος ο Ερντογάν, ως πιο αυθεντική ακροεθνικιστική δεξιά, ας πούμε, τα βάζει καλύτερα και από αυτούς. Έτσι, θυμηθεί οι ψηφοφόροι πάντα επιλέγουν τον αυθεντικό εκφραστή αυτού που πιστεύουν, όχι των ημιτασιών. Ο Ερντογάν το κάνει μια χαρά καλύτερα από την αξιωματική αντιπολίτευση, γι' αυτό και έχει και τέτοια εκλογική αβάντα. Ένα από τα ζητήματα. Προκύπτει λοιπόν αυτός ο εσωτερικός πολιτικός ανταγωνισμός ενώπιση των δύο εκλογών του 2019. Εμείς εκτιμούμε ότι μέχρι αυτές τις εκλογές η ένταση στη ρητορία της Τουρκίας θα παραμείνει υψηλή. Για τους λόγους που μόλις σας εξήγησα. Αυτό δημιουργεί και μπορεί να δημιουργήσει κάποιους κινδύνους. Γιατί όσο διατηρείται ψηλά η ένταση, μπορεί, ας πούμε, κάποια στιγμή ένα πηδάλιο να ξεφύγει σε μια περιοχή που υπάρχουν πολλά σκάφη ή ακόμη και να μην ξεφύγει, γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό για το τι έγινε με το σκάφος μας, το οποίο εμβολίστηκε από την τουρκική ακτοφυλακή πριν από περίπου ένα μήνα. Μπορεί λοιπόν να πάμε στην πρόκληση ενός τέτοιου τύπου επεισοδίου, είτε από λάθος είτε όχι από λάθος, και άρα αυτό εμάς, πώς το λένε, θεωρούμε ότι το να κρατηθεί αυτή η ρητορική σε ένα τόσο τεταμένο επίπεδο σε αυτό το μεγάλο διάστημα στις δύο εκλογές του 19 δεν είναι καλό. Κινήσεις όπως η χθεσινή με την τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου Πρωθυπουργού του Γκιλντιρίμ με τον σύντροφο και πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όπου εκτονώθηκε η κατάσταση, δόθηκαν συλληπιτήρια, συμφωνήθηκε να παραμείνει ανοιχτός ο διάβολος της επικοινωνίας, είναι κινήσεις που αποκλιμακώνουν την κατάσταση και γι' αυτό είναι καλές. Στην περίπτωση της Κύπρου είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι παραμένει άλυτο το κυπριακό. Το ζήτημα έχει να κάνει με την ενέργεια. Δεν έχει να κάνει με δύο βράχια όπως είναι τα Ήμια, που δεν έχουν από κάτω ενεργειακούς πόρους, που είναι σε επίπεδο συμβολισμού η αμφισβήτηση, έχει να κάνει με ενεργειακό δρόμο, έχει να κάνει με φυσικές πηγές, έχει να κάνει με φυσικό αέριο. Προσέξτε τώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει συμβόλαιο με τρεις εταιρείες, την Ιταλική Eni, τη Γαλλική Total και την Αμερικανική Exxon. Να σας θυμίσω ότι ο Τίλερσον, τώρα που το θυμήθηκα, ο Υπουργός Εξωτερικών που αποπέμφθηκε από τον Τραμπ είναι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon ή Kenyon. Πάση για να καταλάβετε πώς παίζει ο Τραμπ. Υπάρχει λοιπόν συμβόλαια, υπάρχουν συμβόλαια για τα λεγόμενα οικόπεδα που έχουν φυσικό αέριο με τρεις εταιρείες. Η Τουρκία επέδειξε επιθετική στάση με σκάφη του ναυτικού της έναντι της Ιταλικής εταιρείας, της Eni. Γιατί η Eni πήγε να τρυπήσει πρώτη, ενώ είναι ο αδύναμος κρίκος, αν συγκρίνουμε τους άλλους δύο παίκτες. Πάμε λοιπόν στα ερωτηματικά για παρακάτω. Τον Οκτώβρη που προβλέπεται από τα συμβόλαια με την Exxon και την Total ότι θα έχει ολοκληρωθεί το ερευνητικό κομμάτι και οι δύο εταιρείες θα κληθούν να τρυπήσουν για φυσικό αέριο στα οικόπεδα που έχουν αναλάβει, το τουρκικό ναυτικό θα συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρθηκε με τους Ιταλούς, δηλαδή θα περικυκλώσει τα σκάφη τρυπάνια της Exxon και της Total και θα τους πει φεύγετε τη στιγμή που συνοδεύονται από σκάφη του Αμερικανικού και του Γαλλικού ναυτικού. Ερώτημα πρώτον. Ερώτημα δεύτερον, που σχετίζεται και με αυτά που λέγαμε για τη Συρία. Πόσο θα κρατήσει ακόμα η λυκοφιλία των Ρώσων με την Τουρκία? Ιστορικά, να πούμε και ένα ιστορικό ανέκδοτο, όποτε έχει υπάρξει σύγκληση Ρωσίας ή Τουρκίας παλιότερα Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συνήθως το πράγμα δεν έχει τελειώσει καλά για την τουρκική πλευρά. Έχει τελειώσει με ήττα σε κάποιον μεταξύ τους πόλεμο. Εμείς εκτιμούμε ότι αυτή η συμμαχία είναι καιροσκοπική. Είναι τελείως ευκαιριακή και έχει ως στόχο και οι δύο πλευρές να τσιμπήσουν αυτά που περιμένουν σε επίπεδο κυρίως Συρίας και ενεργειακών δρόμων και τις επόμενες μέρες που σας έλεγα πιο πριν και κάποια στιγμή θα σπάσει. Αυτό όμως συσχετίζεται, επειδή πολλή κουβέντα έχουμε κάνει και γίνεται συνολικά για το ΝΑΤΟ, με το ποια θα είναι και η αμερικανική στάση στη συνέχεια έναντι της Τουρκίας. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ανοιχτά ερωτηματικά.
Το ζήτημα είναι ποιοι είναι οι δικοί μας στόχοι και κλείνω με αυτή με μία φράση. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά που ξέχασα να τα πω πιο πριν. Τι θα γίνει με τους Κούρδους, γιατί ανεκδοτολογικά αυτό το πράγμα κρίση στη Μέση Ανατολή είναι ένα παιχνίδι που μπαίνουν, παίζουν όλοι και στο τέλος πάντα οι τιμένοι είναι οι Κούρδοι, ό,τι και αν συμβεί. Έτσι. Και αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο κουρδικός παράγοντας έπαιξε ένα στοίχημα που ήταν πάνω από τον πόη του και έβαλε όλα του τα λεφτά στη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και φαίνεται ότι αυτό δεν θα του βγει πολύ σε καλό στη συνέχεια, ειδικά με τα όσα γίνονται με την τουρκική εισβολή σε Συριακό έδαφος. Ποιοι είναι λοιπόν οι δικοί μας στόχοι και γιατί εμείς λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε διαφορετική εξωτερική πολιτική. Η ελληνική εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε, ας πούμε, στα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά την ένταξή μας στην ΕΟΚ, στα ζητήματα τα διμερή και τα πολυμερή, τα κρίσιμα της εξωτερικής πολιτικής, το αδυνάτησε το εθνικό συμφέρον της χώρας. Είναι εξόχως υποκριτικό. Μας κατηγορούν σήμερα ότι κοντένουμε τα συμφέροντα της χώρας, αυτοί που επί 40 χρόνια σε όποια κρίση προέκυψε ή όπου έπρεπε να ασκήσουν ενεργητική εξωτερική πολιτική, τα έκαναν μαντάρα. Έχτισαν πολιτικές καριέρες, όπως Σαμαρά, ενδυνάμωσαν τον πολιτικό ρόλο και τις πολιτικές παρεμβάσεις της Εκκλησίας και παραθρησκευτικών οργανώσεων, έδωσαν έδαφος στη Χρυσή Αυγή για να αρχίσει να στρατολογεί πιτσιρικάδες και στο τέλος της ημέρας το εθνικό συμφέρον κόντεινε. Σας το περιέγραψα πριν για το μακεδονικό ή ενθυμούμενο στο τι έγινε στα Ήμια και σε όλες τις άλλες περίπου κρίσεις ή ενθυμούμενοι ακόμα χειρότερα τον πολύ βρώμικο ιστορικό ρόλο της ελληνικής χούντας, της ελληνικής ακροδεξιάς και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών από πίσω τους σε συνεργασία για την προδοσία της Κύπρου, όπου αυτοί έδωσαν το νομικό έναυσμα στην τουρκική δημοκρατία να επέμβει στρατιωτικά με τον Ατήλα και να έχουμε μέχρι σήμερα παράνομη κατοχή σε κυπριακό έδαφος. Γιατί αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ο Ατήλας δεν επενέβη μόνος του. Με βάση τη συμφωνία Ζηρίχη Λονδίνου περί εγκύτριων δυνάμεων, κάποιος του έδωσε την αφορμή. Και την αφορμή την έδωσε η ελληνική χούντα. Αυτή που ήταν μια ζωή εθνικόφρονες και κατηγορούσαν τους αριστερούς για εθνοπροδότες, κομμουνιστοσημωρίτες, αιαμοβούλγαρους διαχρονικά, να το συνδέσω και με το μακεδονικό. Και ότι ήθελαν να δώσουν τη Μακεδονία σε αλλότερες δυνάμεις. Αυτές ήταν οι κατηγορίες διαχρονικά και αυτοί οι οποίοι εξαπέλυαν αυτές τις κατηγορίες διαχρονικά κόντυναν τα κυριαρχικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Γιατί λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται η χώρα μια εξωτερική πολιτική και προσπαθούμε διαφορετική εξωτερική πολιτική και αυτή προσπαθούμε να ασκήσουμε τα τρία τελευταία χρόνια και ελπίζουμε να μας δοθεί ευκαιρία να συνεχίσουμε να την ασκούμε για επιπλέον χρόνια. Γιατί όπως σας έλεγα και πιο πριν, όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί που κέρδιζαν με την αδράνεια ή με την αυτοκαταστροφική στρατηγική που ακολουθούνταν, ήταν οι σκοτεινότεροι κύκλοι της ελληνικής κοινωνίας. Και ταυτόχρονα κέρδιζαν και όλοι οι αντίπαλοι, δεν λέω ότι οι γειτονές μας είναι αντίπαλοι, λέω σε μια διένεξη. Έτσι, στην εκάστοτε διένεξη κέρδιζε η άλλη πλευρά. Η Ελλάδα ξέρει πολύ καλά και η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να μιλήσεις για μονομερή έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ, αντιλαμβανόμενος ποια είναι η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Έχει νόημα να συζητήσουμε περισσότερο ποιο είναι το νόημα ύπαρξης του ΝΑΤΟ και πώς θα μπορούσε να είναι ένας σύγχρονος μηχανισμός ασφάλειας ευρωπαϊκός σήμερα. Αυτή είναι η συζήτηση που έχει νόημα. Πώς θα μετεξελιχθούν τα πράγματα για την προστασία της ειρήνης και της σταθερότητας. Απ' την άλλη όμως, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις μας ως μέλος των διεθνών οργανισμών που είμαστε, επιχειρούμε με μια σειρά από πρωτοβουλίες να αναδείξουμε τη χώρα μας σε πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή η οποία δεν είναι απλά ταραγμένη, είναι έκριθμη, έχει ένοπλες σειράξεις, έχει με κρίση προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών που ανέλησε πιο πριν ο Κώστας και απειλείται συνεχώς με περαιτέρω αποσταθεροποίησης. Αυτή την εξωτερική πολιτική, και να είστε σίγουροι γι' αυτό, είμαστε ταγμένοι να συνεχίσουμε να την υπηρετούμε.
όσες κολοτούμπες και αν κάνει προς τη μεριά του Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όση πίεση και αν νομίζω ότι ασκεί, όση πίεση και αν νομίζουν ότι ασκούν οι φασίστες και οι νεοναζί που μεταμφιέζονται σε αγανακτισμένους πατριώτες διαδηλωτές πριν από λίγο καιρό, όχι όλοι τους, αλλά καταλαβαίνετε σε ποιους αναφέρομαι, στους υπόδικους εγκληματίες που να το παίξουν πατριώτες, όση πίεση και αν ασκεί πολύ δυστυχώς η ελληνική εκκλησία. Και είμαστε πεπισμένοι και ταγμένοι σε αυτή τη διαφορετική εξωτερική πολιτική που θέλει τον συνεχή διάλογο και το να μην προσπαθούμε να απομονώσουμε τους γείτονες, αλλά να διατηρούμε τη συζήτηση ανοιχτή, να διεθνοποιούμε τα ζητήματα, να βάζουμε στο παιχνίδι την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διμερές επίπεδο να λέμε ναι, θα κουβεντιάσουμε δημοσίως για τις διαφωνίες και τα προβλήματα και όχι από κλειστές κουρτίνες όπως έκανε ο Μακαρίτης Μητσοτάκης με τον Άλεξ Ρόντο, Ελληνοαμερικάνο επιχειρηματία και το γριλάκι αξιωματικό της ΚΙΠ σε διαπραγματεύσεις με τον Γκλιγκόροφ για το Μακεδονικό. Θα τα θυμόμαστε που πήγαιναν στον Γκλιγκόροφ και του έταζαν Ρόλεξ για να λυθεί το πρόβλημα, όπως έχει γραφτεί στα παραπολιτικά σχόλια της εποχής. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε μια εξωτερική πολιτική ανοιχτών θυρών όπου θα ακούγονται τα πάντα, όπως έγινε το Δεκέμβρη με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Θα συζητιούνται τα πάντα, αλλά και θα προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις, γιατί να σας πω κάτι, η Ελλάδα δεν συνορεύει με την Ελβετία και τη Σουηδία. Όπως σας είπα, βρίσκεται σε μια περιοχή με πάρα πολλές εντάσεις, εθνοτικές, θρησκευτικές, πολιτικές συγκρούσεις και το καθεξής. Αυτό λοιπόν μας επιβάλλει εμείς να συνομιλούμε και με το σκληρότερο, το πιο αυταρχικό αντίπαλο που όμως βρίσκεται στη γειτονιά και με τον οποίο μοιραζόμαστε συνευθύνη για το τι πρόκειται να συμβεί παρακάτω. Μοιραζόμαστε συνευθύνη για το αν θα υπάρξει πολεμική σύραξη στο μέλλον μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και πρέπει να το θάψουμε στο πηγάδι της ιστορίας αυτό το ενδεχόμενο. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ανοιχτές θύρες, να κουβεντιάζεις, να προσπαθείς να αποκλιμακώνεις την κατάσταση. Όχι στα μίντια να διατηρείς αυτή την τεταμένη ρητορική που μπορεί να φέρει και περαιτέρω προβλήματα. Αυτός είναι ο ρόλος που ο ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά ως ένα ακόμα αριστερό επιχειρεί να διαδραματίσει και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί ένα κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας διακυβεύεται στο οικονομικό κομμάτι και έχει να κάνει με την έξοδο της χώρας από αυτό το δυσβάσταχτο πρόγραμμα τον προσεχή Αύγουστο, για την οποία είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε, να βγούμε, να περάσουμε σε μια νέα μέρα για την πατρίδα μας, έχει όμως να κάνει και η προάσπιση των κυριαρχικών μας συμφερόντων με μια ενεργητική, πολυδιάστατη, ειρηνική, εξωτερική πολιτική και αντιεθνικιστική. Αυτός είναι ο δρόμος για να προχωρήσουμε και όπως σας είπα, είμαστε ταγμένοι σε αυτό το δρόμο, παρόλα τα προβλήματα, παρόλους τους κοπέλους, παρόλη και την ντροπιαστική κατά τη γνώμη μου στάση της αντιπολίτευσης. Σας ευχαριστώ πολύ.